Λοιπόν, TEDx Χανιά για ένατη χρονιά στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Να πάμε στον κύριο Μανώλη Παπαδάκη και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Είναι επικεφαλής της διοργάνωσης TEDx Χανιά. Καλησπέρα σας. Δεν τον ακούμε τον κύριο Παπαδάκη. Λίγο να ρυθμίσουμε. Ναι, τώρα σας ακούμε. Μ' ακούτε, τέλεια. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα για αυτή την διοργάνωση, η οποία κάτι μας λέει, κύριε Παπαδάκη, ότι θα είναι κάπως διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, βεβαίως. Ουσιαστικά είναι μια προετοιμασία για την μεγαλύτερη εκδήλωση που έχουμε στις αρχές του 2024. Είναι μια συνάντηση για να έρθει κοντά η κοινότητα του TEDx στην Κρήτη και μέσα από μια δωρεάν εκδήλωση τριών ωρών να έρθουμε ξανά κοντά και να προβληματιστούμε, να εμπνευστούμε όπως γίνεται κάθε φορά σε μια εκδήλωση TEDx. Και στο επίκεντρο, κύριε Παπαδάκη, βασικό θέμα, η εστία. Ακριβώς. Ακριβώς με την έννοια του οικείου και της προσοχής. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να θίξουμε αυτή τη φορά είναι ότι πολλές φορές εστιάζουμε σε πράγματα τα οποία δεν συνειδητοποιούμε πολλές φορές και ποια είναι, ούτε πολλές φορές φιλτράρουμε το που εστιάζουμε και μερικές φορές ή σχεδόν πάντα με τον τρόπο που το προσεγγίζουμε, το που εστιάζουμε φέρνει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Οπότε οι ιστορίες και οι ομιλητές αυτό θα δείξουν πώς που εστιάζουμε τελικά οδηγεί και σε ποια αποτελέσματα με τις ιστορίες τους. Και πόσο επίκαιρο και πάντα επίκαιρο μάλλον είναι το που εστιάζουμε, κύριε Παπαδάκη, τελικά, γιατί σε αυτούς τους ρυθμούς και σε αυτή την καθημερινότητα καμιά φορά χανόμαστε στο που εστιάζουμε και νομίζω ότι κάπου εκεί θα γίνουν αναφορές, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα υπάρχει και θεματολογία γύρω από την εθνική νοημοσύνη και όλο αυτό το πράγμα που συζητείται πλέον τόσο έντονα και πού πηγαίνει όλο αυτό και αν θέλει να αναφερόμαστε και αργότερα και στους ομιλητές. Εστιάζουμε στην εξέλιξη και χάνουμε ίσως την ουσία, ίσως. Κάπως έτσι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Οι ομιλητές. Μην τα αποκαλύψουμε όλα τώρα. Τι ιδιαίτερο στοιχείο θα δούμε στις 9 του μήνα, σε ό,τι έχει να κάνει και με τη συμμετοχή του κοινού. Ακριβώς, ακριβώς. Ουσιαστικά μέσα από 250 συμμετοχές που ήδη έχουν εγγραφεί, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα σε σχέση με την μεγάλη μας εκδήλωση, ας το πούμε έτσι, να κάνει ερωτήσεις και να γίνουμε όλοι μια ομάδα. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε μια συμβατική εκδήλωση. Και αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ και περαιτέρω στην αφομοίωση όλων των μηνυμάτων μέσα από τις ομιλίες. Ναι. Και πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα όσα γίνουν το Σάββατο, προλαβαίνουμε να κρατήσουμε θέση ή είναι γεμάτο? Μάλλον είναι δύσκολο. Έχουμε ακόμα 20 θέσεις. Περισσότερο θα γίνει, ουσιαστικά είναι διαζώσεις σε σχέση και με τη μεγάλη εκδήλωση που ανέφερα και πριν. Ναι. Αλλά έχουμε στόχο να την βιντεοσκοπήσουμε και όλο αυτό να βγει μετά διαδικτυακά. Οπότε θα συνεχιστεί όλο αυτό το παιχνίδι των ερωταπαντήσεων μέσα από την πλατφόρμα του YouTube. Οπότε και εκεί, δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα θέλει να θέσει κάποια ερώτηση θα μπορεί να το κάνει, έτσι. Δηλαδή, θα ανέβει πλέον το υλικό το οποίο θα συλλέξετε λοιπόν το Σάββατο και μετά όποιος θέλει μπορεί. Άρα, να μην απογοητευτεί όποιος δεν έχει προλάβει. Κανείς. Κύριε Παπαδάκη, να περάσουμε λίγο και στους ομιλητές του Σαββάτου. Βεβαίως. Λοιπόν, θα αναφερθώ εν συντομία. Είναι η κυρία Κωνσταντίνα Φραγκάκη, ψυχολόγος, όπου θα αναλύσει μέσα από ένα ανατομικό ζήτημα όρασης, ας το πούμε έτσι, πώς τελικά η εστία και η εστίαση επηρεάζουν τη ζωή και τελικά ένα μόνιμο πρόβλημα πώς είναι ευκαιρία. Ο κύριος Γιώργος Τσιρώνης, καθηγητής Πανεπιστημίου, γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτό το εργαλείο μπορεί να γίνει όπλο όταν είναι ανεξέλεγκτο και πώς υπάρχει αυτή η ανάγκη της διατήρησης του ελέγχου πάνω σε αυτή την τεχνολογία. Και η κυρία Ελένη Γαλεράκη, η οποία είναι υπερμαραθωνοδρόμος, που στα 39 της αποφάσισε να κυνηγήσει αυτή την ασχολία.
και πώς το παιχνίδι της τύχης την έφερε στην Κρήτη από το Hong Kong. Και την οποία την έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας, πρέπει να σας πω. Γιατί έκανε και πρόσφατα το γύρο όλων των Χανίων ουσιαστικά, έτσι. 200 χιλιόμετρα από ό,τι θυμάμαι. Έτσι. 240, αν θυμάμαι καλά. 240, καλά το λέτε, καλά το λέτε. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, εστιάζουμε, κύριε Παπαδάκη, στο ότι είναι ο προάγγελος της μεγάλης εκδήλωσης. Εστιάζουμε στο ότι έχουμε να ακούσουμε πολλά πράγματα γύρω από το πού τελικά εστιάζουμε την προσοχή μας και το ενδιαφέρον μας. Πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα από πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες που θα μιλήσουν. Και φυσικά εστιάζουμε, έτσι για να συνεχίσω με βάση και το επίκεντρο του μηνύματος, στο ότι μπορούμε να κάνουμε και τις δικές μας ερωτήσεις, είτε παρακολουθούμε εκείνη την ώρα, είτε μετά διαδικτυακά. Τα κρατάμε όλα αυτά και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την υποστήριξη που μας δίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.